άμεση κατάργηση του νόμου Κατσέλη, στον οποίο έχουν καταφύγει μέχρι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ζητούν επιτακτικά οι δανειστές, ενώ η δήλωση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στο Δεκέμβριο έρχεται να εντείνει την ανησυχία των δανειοληπτών. Με την κατάργηση του νόμου Κατσέλη δεν είναι ότι ας πούμε μπορούν αυτοί οι οποίοι έχουν δάνεια σε τράπεζες θα έχουν πρόβλημα. Πρόβλημα θα έχουν όλοι οι οφειλέτες και μιλάμε αδύναμους οφειλέτες οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν την καθημερινότητά τους. Δεν μένουν έτσι ξεκρέμαστοι πάρα πολλοί δανειολήπτες στη χώρα μας. Φυσικά και μένουν, ναι. Αλλά πότε σώθηκε κανείς στην Ελλάδα, πότε άρα... Το πιθανό τέλος του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι δεν θα πλήξει τους ήδη ενταγμένους δανειολήπτες, για τους οποίους έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις. Πιθανόν όμως να αφήσει στον αέρα ένα μεγάλο αριθμό δανειολήπτων που σήμερα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Πρέπει να καταργηθεί. Το νόμο Κατσέλη, βέβαια. Και αυτοί μαζί. Και αυτοί που τον ευγάλαν και ο Κατσέλης μαζί πρέπει να καταργηθεί. Να μην ανησυχούν οι δανειολήπτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο νόμο 3869. Για αυτούς, ό,τι και να ακούνε, πρέπει να είναι ήσυχοι, η πορεία τους θα είναι κανονική. Για την ώρα, η κυβέρνηση έχει στρέψει τις προσπάθειές της ώστε να παραταθεί ο νόμος Κατσέλη για ένα ακόμη χρόνο, χωρίς κάποια αλλαγή στα κριτήρια ένταξης. Εμείς από την αρχή καλέσαμε τον Υπουργό να φέρει, να έχουμε μία παράταση του νόμου Κατσέλη, για να μπορούν να ευνοηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αδύναμη κατάσταση. Όμως η κυβέρνηση το μελετάει και λέει ότι θα τον καταργήσει. Όπως και να έχει πάντως, το πώς θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία από την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα κριθεί λίγες ημέρες πριν από το τέλος του χρόνου. Ο νόμος Κατσέλη είναι ελαττωματικός σε πολλά σημεία. Πολύ ελαττωματικός. Εγώ παραδείγματος χάρη είχα ένα δάνειο, ενδιαφέρθηκα, μου λένε όχι, δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορώ εγώ και μπορούν άλλοι. Γιατί. Δεν είναι διευκρινιστικός αυτός ο νόμος. Μέχρι σήμερα εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις υπερχρεωμένων οικοκυριών και στην Κρήτη που με την ένταξή τους στο νόμο Κατσέλη πέτυχαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία και να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής ή και γενναίο κούρεμα του δανείου τους. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και περιπτώσεις ότι οφειλέτες με χρέος 2 εκατομμύρια ευρώ ωφεληθήκανε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε από ελάχιστα χρήματα μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ έχουν ενταχθεί στο νόμο και έχουν διευκολυθεί, έχουν ρυθμίσει οφειλές τους και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν διαγράψει όλες τις οφειλές τους. Την ίδια ώρα, οι τέσσερις συστημικοί τραπεζικοί όμιλοι προτείνουν σημαντικό κούρεμα έως 40% σε στεγαστικά δάνεια και έως 80% σε καταναλωτικά σε όσους οφειλέτες δεχτούν να παραιτηθούν από το δικόγραφο του νόμου Κατσέλη.